στο Γεράτιο κόλπο στην περιοχή του Χαλίτς. Όσοι ξέρουν, το Χαλίτς είναι στο μυχό του Κερατίου. Όπως αναφέρει ο τουρκικός τύπος, και τη φορά αυτή έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Μία νεαρή Τουρκάλα, η Σουνά Γιαβούζ, κάτοικος του Γεσίλκιοι, ένιωσε και αυτή την ανάγκη να πηδήξει στα νερά όταν οι παπάδες έριξαν το σταυρό για να τον πιάσει και να πάρει την ευλογία της Άγιας αυτής ημέρας. Το γεγονός προβλήθηκε από μεγάλο μέρος του τουρκικού τύπου, καθώς για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου του Γεσίλκιοι και του Άγιου Γιώργη του Τσενγκέλκιοι τελούσαν τον αγιασμό των υδάτων την ίδια ώρα που ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έριχνε και αυτός τον Ιερό Σταυρό στην περιοχή του Φαναρίου, παρουσία του κυρίου Καραμαλή και του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Γιάννη Μαγκριώτη. Και ενώ οι Έλληνες παπάδες, γράφουν τα τουρκικά δημοσιεύματα, έριχναν το σταυρό στη θάλασσα του Χαλίτς και επιδούσαν στα παγωμένα νερά κάποιοι θαραλέοι Ρωμιοί της πόλης, η νεαρή Τουρκάλα ρίχτηκε κι αυτή με τα ρούχα της στη θάλασσα για να πιάσει ή τουλάχιστον να ακουμπήσει τον Ιερό Σταυρό και να πάρει την ευλογία. Εξηγώντας την ενέργειά της αυτή, μετέπειτα στους Τούρκους δημοσιογράφους, η Τουρκάλα, η ονόματι Σουνά Γιαβούζ, ανέφερε στους έκπληκτους ακροατές της πως το έκανε για να τιμήσει αυτή τη γιορτή των Ρωμιών και όπως τόνισε, αν της ξαναδίδονταν η ευκαιρία, θα το ξανάκανε και θα πηδούσε πάλι στα νερά να πιάσει το σταυρό και να πάρει την ευλογία του. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε από πολλούς μελετητές σαν άλλη μία απόδειξη ότι υπάρχουν έντονα χριστιανικά κατάλοιπα στους μουσουλμάνους κατοίκους της σημερινής Τουρκίας. Και είναι άλλο ένα επεισόδιο των τελευταίων χρόνων που δείχνει πως αυτή η κρυμμένη ορθόδοξη θρησκευτικότητα έχει αρχίσει να εκδηλώνεται πλέον με πολλούς τρόπους. 2 Μαρτίου του 2003, τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ, τίτλος δημοσιεύματος. Η Εκκλησία της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη, τελευταία ελπίδα για τους Τούρκους. Γράφει η τουρκική εφημερίδα. Τόπος προσκυνήματος, προσευχής και δέησης για τα προβλήματα και τα βάσανα των Τούρκων έχει γίνει εδώ και καιρό η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στην κεντρική περιοχή του Ιουνκαπανί στην Κωνσταντινούπολη. Το εκπληκτικό αυτό γεγονός της αθρώας προσέλευσης των μουσουλμάνων Τούρκων στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία για να προσευχηθούν και να ζητήσουν σωτηρία από τα μύρια τόσα βάσανά τους αποκάλυψε η ίδια η κυριακάτοικη τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ αποκαλώντας χαρακτηριστικά την ελληνική εκκλησία σαν πόρτα της ελπίδας. Εδώ και καιρό, όπως αποκαλύπτει η τουρκική εφημερίδα, η εκκλησία αυτή έχει γίνει τόπος προσέλευσης και προσκυνήματος των Τούρκων μουσουλμάνων, οι οποίοι μάλιστα την έχουν δώσει και δικό τους όνομα, αποκαλώντας της Αϊμπίρ, δηλαδή ο Αϊπρώτης, εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης που γίνεται στην εκκλησία κάθε πρώτη του μηνός. Η προσέλευση αυτή γίνεται ανεξάρτητα από το θρησκευτικό χαρακτήρα που έχει ο μήνας για τους μουσουλμάνους, δηλαδή μπορεί να είναι και ο μήνας του Ραμαζανίου ή κάποιας άλλης θρησκευτικής μουσουλμανικής εορτής. Παρ' όλα αυτά πηγαίνανε στην εκκλησία. Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως οι άνθρωποι αυτοί, συνήθως ταλαιπωρημένοι και με πολλά προβλήματα, έρχονται από κάθε γωνιά της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και από απομακρυσμένες περιοχές, καθώς η φήμη της εκκλησίας, όπου η Παναγία βοηθάει τους ανθρώπους που έρχονται και προσεύχονται στη χάρη της, είχε απλωθεί και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Χρησιμοποιούν για να πάνε εκεί κάθε μέσο, ακόμα και τα κλασικά κάρα, για να φτάσουν και να προσευχηθούν, να ανάψουν ένα κεράκι, αυτά τα γράφει τώρα η τουρκική εφημερίδα, να φιλήσουν το χέρι του παπά και να ζητήσουν βοήθεια από την Παναγία που τους κοιτάει με το αιώνιο βλέμμα της αγάπης της. Εδεικτικός ήταν ο διάλογος μεταξύ μίας Τουρκάλας από το ασιατικό προάστιο Ουμρανίε, που έκανε πολύ δρόμο μέχρι να έρθει και να προσκυνήσει στην εκκλησία του Ιουνκαπανί, στην εκκλησία της Παναγίας. Ο Τούρκος δημοσιογράφος τη ρώτησε, «Θεία Άμπλα», λένε οι Τούρκοι, «έχεις κάποιο πρόβλημα ή κάποιο καημό?» Και η κλασική μανδυλοφορούσα Τουρκάλα απάντησε, «Από τότε που πέθανε ο άντρας μου έχουμε γεμίσει προβλήματα. Τα παιδιά μου δεν έχουν δουλειά, τα εγγόνια μου πεινάνε και η ζωή μας έχει γίνει πολύ δύσκολη.
Γι' αυτό το λόγο ήρθα εδώ να παρακαλέσω για κάποια βοήθεια. Άκουσα πως εδώ είναι το σπίτι του Θεού και εδώ γίνονται θαύματα. Προσευχήθηκα για να μας βοηθήσει η Παναγία και να βοηθήσει και τα παιδιά μου. Οι περισσότεροι έρχονται για να ζητήσουν κάποια βοήθεια στα προβλήματά τους. Υπάρχουν όμως και άλλοι που πηγαίνουν στην Εκκλησία της Παναγίας και ζητάνε ψυχική δύναμη, ηθική στήριξη, ακόμα και βοήθεια να βρουν ένα καλό τέρι στη δύσκολη ζωή τους. Τόσο μεγάλη είναι η φήμη της Εκκλησίας, όπως τονίζει η τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ, που έχουν έρθει, ακούστε, να προσκυνήσουν ακόμα και από άλλες χώρες, όπως το Ιράν και το Ιράκ. 23 Μαΐου του 2003, δηλαδή όλα είναι γεγονότα που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Τουρκική εφημερίδα Star, γράφει η τουρκική εφημερίδα Star. Το τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί ένα εκπληκτικό φαινόμενο. Τουρκάλες με τις χαρακτηριστικές μαντήλες πηγαίνουν σε ελληνικές εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, ανάβουν κεριά, κάνουν τάματα στην Παναγία και φυλάνε το χέρι του παπά με τα παιδιά τους, ζητώντας του κάποια βοήθεια στα προβλήματα που τα τελευταία χρόνια περισσεύουν στην Τουρκία. Όπως έγραψε η μεγάλης κυκλοφορίας τουρκική εφημερίδα Star, έχει γίνει της μόδας, λέει η εφημερίδα, μουσουλμάνοι και κυρίως γυναίκες να πηγαίνουν στις εκκλησίες τις ελληνικές, να προσκυνάνε εικόνες και να ανάβουν κεριά, ζητώντας κάποια χάρη από τη Μεγαλόχαρη, ενώ προσκυνάνε τους παπάδες, όπως τους μουσουλμάνους μπαμπάδες ή ντεντέδες, για όσοι ξέρουν από Ισλάμ, είναι ένα είδος ιερέων, και τους άλλους Αγίους. Ανάμεσα σε αυτούς που πηγαίνουν στις εκκλησίες είναι και οι διάσημοι Τούρκοι καλλιτέχνες Μπουλέν Ερσοή και Ζενγκίν Οζέρ. Το τελευταίο καιρό, λέει η εφημερίδα Star, με τη μεγάλη οικονομική κρίση και τη μεγάλη δυστυχία που έχει πέσει στα λαϊκά στρώματα, έχει παρατηρηθεί μία μεταστροφή στους ελληνοορθόδοξους χριστιανικούς ναούς, στα αγιάσματα και στα χριστιανικά προσκυνήματα. Και εκεί βρίσκουν καταφύγιο οι μουσουλμάνοι, προσπαθώντας να βρούνε κάποια γιατριά και ανακούφιση στα μεγάλα προβλήματα που έχουν. Έτσι, λέει η εφημερίδα, οι παπάδες, προσπαθεί ίσως να κάνει και κάποιο ειρωνικό σχόλιο, αντικατέστησαν τους μουσουλμάνους μπαμπάδες και ντεντέδες, η Μεϊρέμ Ανά, δηλαδή η Παναγία, τους τόπους προσκυνήματος, ενώ τα αγιάσματα γεμίζουν κάθε μέρα από πιστούς μουσουλμάνους που ζητάνε την ευλογία και κάποιο θαύμα στα βάσανα που έχουν. Φυσικά, φτάνουν στο σημείο, όπως γράφει η ίδια εφημερίδα η Star, να προσκυνήσουν ακόμα και τις Άγιες εικόνες, κάτι το οποίο, όπως είναι γνωστό, απαγορεύεται με αυστηρό τρόπο από το Ισλάμ και θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Εκπλήσοντας ακόμα και τους ίδιους τους παπάδες, θα δούμε στο βίντεο παρακάτω ένα τέτοιο φαινόμενο, που γίνονται αποδέκτες όλων αυτών των δεήσεων, κυρίως απελπισμένων βέβαια ανθρώπων που έχουν προβλήματα. Έτσι οι χριστιανικές εκκλησίες γεμίζουν όχι από πιστούς, αλλά από τουρκικές μαντήλες. Οι πιστοί πλέον είναι γνωστό ότι δεν έχουν μείνει και πολύ στην Κωνσταντινούπολη. Ανθρώπους αρρώστους και άλλους κάθε λογής που έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Προσκυνάνε τους Αγίους, ανάβουν κεριά και ζητάνε τη λύτρωση όντας μουσουλμάνοι από τους χριστιανούς Αγίους.